Καλησπέρα. Ένα μάτς με την Μπασκόνια. Κόντρα σε μια ομάδα η οποία άλλαξε προπονητή. Βλέπουμε τις διαφορές ήδη στο πώς παίζουν. Κερδίσανε και την Παρτίζαν. Τι θα είναι αυτό που θα κρίνει τον νικητή? Η αλλαγή προπονητή έχει στην ουσία διαφοροποιήσει την ένταση που παίζουν στην άμυνα. Οι κανόνες στον τρόπο που παίζουν στην επίθεση είναι πάντα ίδια. Πάνε σε πολλές κατοχές, παίζουν πολύ στο transition. Τώρα πιέζουν πάρα πολύ την άμυνα, κάνοντας παγίδες συχνά στα screen στην μπάλα. Κλέβουν τις αρκετές κατοχές έτσι, τρέχουν και στο transition. Είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση. Ανοίγει το σκορ. Προφανώς η αλλαγή προπονητή πάντα επιδρά και ψυχολογικά σε μια ομάδα που χάνει, γιατί έχανε μέχρι τότε η Βασκόνια. Βέβαια, αμέσως μετά την νίκη που κάνανε επί της Παρτιζάν, χάσανε από την Γκραν Κανάρια στο πρωτάθλημα, στο γήπεδό τους. Είναι μια ομάδα γενικά που δεν έχει πολύ μεγάλο rotation, αν και πρόσθεσε παίκτη τώρα το Τζιόζα. Αλλά έχει σίγουρα ένα ιδιόμορφο στυλ παιχνιδιού που πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσεις. Αν δεν παίξεις με ένταση στην ένταση που παίζουν, έχεις προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το να ματσάρουμε, να μην πιστεύουμε ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι, να ματσάρουμε την ένταση που παίζουν και να μην δώσουμε τις μπάλες στα χέρια τους, γιατί θα οδηγήσουν σε transition. Coach, με τους τραυματίες, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, με το πίνο φασέκμα? Νομίζω το ιατρικό δελτίο που υπάρχει και στο ρεπορτάζ είναι συγκεκριμένο. Ο Σίγμα έχει ξεκινήσει, τρέχει κανονικά. Νομίζω ότι από Δευτέρα θα μπει στις ομαδικές προπονήσεις. Ο Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος για αύριο, μετά από την τενοντίτιδα που έχει στο γόνατό του. Όπως ξέρετε, δεν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι κάτι που αυτή τη στιγμή τον πονάει και θέλει θεραπευτική αγωγή, θέλει θεραπεία, δηλαδή θέλει ενδυνάμωση και ξεκούραση. Η ξεκούραση δεν υπάρχει στο πρόγραμμά μας, δυστυχώς, με τα παιχνίδια που τα συνεχόμενα. Θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας δώσω απάντηση για το αν θα παίξει αύριο. Θα ήθελα να κάνω ακόμη μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με το μάτι. Έχει να κάνει μια γενική τιμολογία, έχει να κάνει με το ότι συζητιέται πάρα πολύ, γίνεται χαμός και στα social media που μπορεί πολύ στη ζωή μας, μια πλάκα μπορεί να κάνει και να εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα κάνω λοιπόν μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη, ψάχνει παίκτη. Ο Μπαρτζόκας θέλει παίκτη και δεν του παίρνουν οι Αγγελόπουλοι. Οι Αγγελόπουλοι θέλουν και δεν του παίρνει ο Μπαρτζόκας. Θέλουν και οι Αγγελόπουλοι και ο Μπαρτζόκας ή δεν θέλει κανείς? Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική γνώμη, άποψη για το τι γίνεται, χωρίς να είναι ειδικός. Και θα θέλαμε να μας πεις εσύ ποια είναι ακριβώς η κατάσταση. Καταρχήν, εγώ δεν έχω social media, οπότε δεν με επηρεάζει τόσο πολύ στη δική μου ζωή. Βέβαια, μου μεταφέρουν εδώ από την ομάδα τι λέγεται και τι πιστεύει ο κόσμος. Αυτό που βασικά λένε όλοι, γιατί έχετε γράψει, έχετε πει και εσείς δημοσιογράφοι, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο παίκτες. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν εννοείται δύο συν τους δύο που δεν παίζουν, δηλαδή τέσσερις, ας πούμε. Αν ή... την προσωπική μου άποψη, ναι. Μόνο έχω καταθέσει ότι χρειάζεται δύο συν αυτούς που λείπουν, δηλαδή τέσσερις. Θέλει τέσσερις. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην περιφέρεια μας, τώρα ο Μακίσικ θα επανέλθει τις επόμενες μέρες, γιατί έχει ξεκινήσει πρόγραμμα και καθώς κάνει ατομικές προπονήσεις. Όταν είναι και ο Σίγμα καλά, ας πούμε, στην περιφέρεια, σε σχέση με την περσινή ομάδα, θα έχουμε συν ένα παίκτη ήδη. Δηλαδή, θέλουμε δύο παίκτες από πέρσι. Ναι, τον Μπραζέκης. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Ο Μπραζέκης είναι συν ένας. Αν παίξει και ο Μακίσης, έτσι δεν είναι, θα είμαστε συν δύο από πέρσι. Πώς θα τα καταφέρω εγώ να αξιοποιήσω όλους αυτούς τους παίκτες? Πώς θα γίνει, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Εγώ είμαστε πάντα ανοιχτοί στην αγορά. Να σας πω πώς είναι τα πράγματα. Είμαστε ανοιχτοί στην αγορά. Εμείς είχαμε συμφωνήσει με τους Προέδρους, πέρα από την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι να κάνουμε κάποιες μεταγραφές με εξωφρενικά ποσά. Ο Ολυμπιακός προσέφερε το καλοκαίρι σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες που κάποτε θα υποθεί σε ποιους και πώς και τι. Ποσά που ήταν πέρα από τη λογική. Που αν θέλετε και εγώ είμαι και λίγο αντίθετος για τόσο μεγάλα ποσά, γιατί πάντα υπάρχουν και ισορροπίες μέσα σε μια ομάδα. Όμως έγινε αυτό. Για κάποιο λόγο αυτές οι μεταγραφές δεν έγιναν. Συμφωνήσαμε ότι όταν η ομάδα μας μπήκε παίξει και δούμε, η εικόνα που θα μας δοθεί θα είναι που χρειάζεται, αν πονάει κάπου, γιατί είχαμε πει ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πάρουμε ένα παίκτη όπου η ομάδα δείξει ότι έχει κενό. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, με τις αλλεπάλληλους τραυματισμούς έδειξε, δεν έχουμε πλήρη εικόνα αυτή η ομάδα τι μπορεί να δώσει, γιατί δεν έδειξε ποτέ πλήρης. Και ακόμα και, ξέρετε, αυτό είναι μια λυσίδα. Αν κάποιος χτυπήσει και κάποιος παίξει πολύ περισσότερο χρόνο, πάντα συμβαίνει στις ομάδες αυτές, αυτό. Αυτός τραυματίζεται μετά, γιατί φορτώνεται πολύ, έτσι όπως είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα τώρα.
είναι το γεγονός ότι η ομάδα μας είναι η μόνη που έχει 7 πλέον με το Μπρασδέκης, έχει 7 παίκτες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Που σημαίνει ότι αυτοί οι παίκτες στην ουσία είναι και κοπωμένοι σωματικά αλλά και πνευματικά. Έτσι λοιπόν οι συνθήκες μας έχουν αναγκάσει να κοιτάμε την αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει τον πρώτο παίκτη. Καταρχήν αυτό το πάμε να πάρουμε παίκτη είναι πολύ σχετικό ποιος παίκτης θα έρθει. Γιατί και ποιο είναι το επίπεδο της ομάδας μας. Γιατί πρέπει να βάλεις ένα παίκτη εδώ και να παίξει άμεσα να την κάνει την ομάδα καλύτερη. Ο παίκτης αυτός πρέπει να είναι πολύ μεγάλης κλάσης. Δυστυχώς είμαστε, ευτυχώς μάλλον, η ομάδα μας αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει προσδοκίες, απαιτήσεις. Ήμασταν πέρσι πρώτοι όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγκα, πρόπερσι δεύτερη. Έχουμε κατακτήσει ό,τι τίτλο υπάρχει στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία χρόνια. Οπότε αυτό σημαίνει πρέπει να φέρεις ένα παίκτη ο οποίος είναι καλύτερος από αυτούς που υπάρχει ή τουλάχιστον θα μας δώσει, μια όθηση με την ποιότητά του. Οι πρόεδροι, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μου έχουν χαλάσει ποτέ χατήρι. Όσο είμαι εδώ στον Ολυμπιακό, ποτέ δεν έχω πει κάτι σε ανανέωση παίκτη, σε προσθήκη, σε μεταγραφή και να μου πούν ξέρεις κάτι, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που έχει συμβεί είναι και με το αντίθετο δηλαδή. Εγώ τους λέω ότι... ακούστε, εγώ έχω το εξής και δεν αλλάζει αυτό. Εγώ τους παίκτες που έχουν βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει ό,τι τίτλο εγχώριο υπάρχει, τους έχω εμπιστοσύνη και τους στηρίζω. Και όταν λέω τους στηρίζω, εννοώ δεν επειδή ο Μακίσικ τραυματίστηκε και έμεινε έξω ένα μήνα ή ενάμιση, ότι εγώ θα πάω να τον αλλάξω, να τον διώξω. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Αυτός έχει βοηθήσει, ήταν σημαντικό μέρος του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια και δεν θα τον πουλήσω εγώ. Αυτό είναι, πάει και τελείως, έτσι είναι. Αν πρέπει να βοηθηθεί η ομάδα με παίκτη όσο διάστημα κάποιος είναι έξω ή θα βοηθήσει το rotation της ομάδας, οι πρόεδροι μου έχουν δώσει 100% το ελεύθερο να το κάνω. Όλα αυτά που ακούγονται ότι δεν δαπανούνται χρήματα κλπ. Τα βρίσκω τουλάχιστον αστεία και άδικα, να σας το πω έτσι. Συγγνώμη που μιλάω πολύ και πλατιάζω ίσως αυτό το θέμα, αλλά επί της ουσίας, είμαστε στην αγορά λόγω των πολλών τραυματισμών και των ατυχιών που έχουμε φέτος. Είμαστε στην αγορά να προσθέσουμε κάτι, αλλά θα το κάνουμε μόνο με παίκτη που πιστεύουμε εμείς ότι θα μας βοηθήσει. Όλες αυτές οι μεταγραφές θα ήθελα να αναλύσετε εσείς οι ίδιοι και να δείτε όλες αυτές τις σούπερ μεταγραφές, οι βόμβες μεγατόνων όπως αναφέρονται κλπ. Τι πρόσφορα έχουν στις ομάδες τους. Όλοι οι NBAers που έχουν έρθει με πολύ μεγάλες περγαμηνές. Τι impact έχουν, τι επίδραση στο παιχνίδι των ευρωπαϊκών ομάδων και αυτές οι ομάδες που είναι στην αγορά για παίκτη, γιατί αυτή είναι 5 με 6 ομάδες, έτσι δεν είναι. Ποιον παίρνουν αυτή την εποχή και ποιον δεν παίρνουν, ή αν δεν μπορούν να βρουν. Άρα λοιπόν το λέω ότι ξέρετε κάτι, πήγαινε πάρε παίκτη, αλλά μας πούν ποιον. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που πιστεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό και θα τον κάνει καλύτερο. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω μια θέση εδώ ευθύνης και πρέπει να είμαι εντάξει απέναντι στους παίκτες της ομάδας μας, κυρίως απέναντι στους προέδρους και στον κόσμο του Ολυμπιακού, λέω ότι τουλάχιστον έχουμε αποδείξει ότι έχουμε ένα καλό κριτήριο στο να στελεχώνουμε την ομάδα. Το γεγονός ότι είχαμε τόσες πολλές ατυχίες και τραυματισμούς στην αρχή μας έχει επηρεάσει, αλλά ας δούμε όλη την ομάδα μαζί για να την αξιολογήσουμε πλήρως και εν πάση περιπτώσει είμαστε κοντά στο να γίνει αυτό. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε στην αγορά, είναι πιθανόν να κάνουμε κάποια κίνηση μόλις πιστέψουμε ότι αυτός που θα έρθει θα μας βοηθήσει πραγματικά.